Τη συμφορά αυτή επωφεληθήκαν οι Τούρκοι για να αποδιδάσουν τα πρώτα βαριά άρματα μάχη και άλλο πολεμικό υλικό. Κάτω από το βάρος αυτών των πληγμάτων και με τις δυνάμεις καταπονημένες και κυνηγημένες από την αεροπορία, επιχειρήθηκε η εφαρμογή κάποιου σχεδίου. Παράλληλα με τη δράση ορισμένων στοιχείων πυροβολικού που άρχισε να βάλει από τα υψώματα που δέσποζαν τις ακτής πάνω από τον Καραβά και τη Λάπιθο, δυνάμεις τριών ταγμάτων πεζικού και αργότερα μια μονάδα αντιαρματικών όπλων έσπευσαν από την Κερίνια προς το πικρό νερό, μετά τον Άγιο Γιώργιο όπου βρίσκονταν οι Τούρκοι και αποδυτικά από τον Καραβάν και τα χωριά Τριμήθη και Ελιά και ρίχτηκαν στη μάχη κατά του Εισβολέα. Τρεις μοίρες καταδρομών μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στην περιοχή του Αγίου Ιλαρίωνα, αναμένοντας το σκότος για να επιχειρήσουν αυτό που κατά το αμυντικό σχέδιο θα έπρεπε να είχαν ήδη κάνει το αργότερο, αμέσως μετά την εκδήλωση της εισβολής, δηλαδή να εκπορτήσουν τα υψώματα Κοντζιά Καγιά, Καμίλα και την Άσπριν Μούτιν και να καταλάβουν το κάστρο και την περιοχή. Η ελληνική δύναμη Κύπρου, η Ελβίκ, που αριθμούσε χίλιους άνδρες, παρά την καταπώνηση και την ταλαιπωρία της στο πραξικόπημα, και το γεγονός ότι αντικατεστάθησαν από την προηγουμένη της εισβολής 700 από τους άνδρες της με νέους που δεν είχαν ιδέα από τον κυπριακό χώρο για να διαταχθούν τελικά μετά την εισβολή και αυτοί που φύγαν να ξαναγυρίσουν πίσω με το αρματαγωγό λίμνος που τους μετέφερε, συγκροτήθηκε σπευσμένα και ρίχτηκε στη μάχη με αποστολή να εφαρμόσει το σχέδιο αποκοπής του τουρκικού θύλακα Λευκωσίας στα δύο. Διαφωνούντας έντονα, πολλοί αξιωματικοί υποστήριζαν ότι η κατάληψη του Αγίου Ιλαρίωνα, η αποκοπή του θύλακα Λευκωσίας και οι επιθέσεις στους υπόλοιπους ανατινήσεων τουρκοκυπριακούς θύλακες είναι όλες άστοχες και άσκοπες ενέργειες. Αντίθετα, υποστήριζαν, ο εχθρός θα υποστεί συντριπτικό πλήγμα αν η Ελβίκ και οι καταδρομείς ρυφθούν στη μάχη κατά του τουρκικού προγεφυρώματος στην ακτή. Αργότερα, ένα τάγμα καταδρομέων μεταφερμένο νύχτα από την Κρήτη χτυπήθηκε λόγω μοιραίου λάθους που οφειλόταν σε ασυνεννοησία από αντιεροπορικά πυρά της Εθνοφρουράς όταν τα 14 αεροπλάνα που το μεταφέρανε εκλειφθήκανε για εχθρικά κατά την προσέγγιση τους στο αεροδρόμιο Λευκωσίας με αποτέλεσμα τον τραγικό χάμο 35 ανδρών και την καταστροφή δύο αεροπλάνων. Το τάγμα αυτό πολέμησε παλικαρίσια στη Λευκωσία υπερασπίζοντας το αεροδρόμιο και σε άλλα μέρη. Εν τω μεταξύ, σε ολόκληρη τη βόρεια περιοχή της Λευκωσίας και τη λεγόμενη πράσινη γραμμή διεξάγονταν σφοδρές μάχες εναντίον των Τούρκων αλεξιπτωτιστών που υποστηρίζονταν από την αεροπορία και είχαν διαταχθεί να καταλάβουν μέσα στις πρώτες ώρες όλες τις βόρειες συνοικίες και τα προάστια της Λευκωσίας. Άγρια και αιματηρή ήταν η μάχη για την άμυνα της περιοχής με επίκεντρο το πασίγνωστο και ιστορικό ξενοδοχείο Λίδρα Πάλας. Τραγικές ήταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες οι μεν υπερασπιστές του αποκρούανε τις επιθέσεις των Τούρκων αλεξιπτωτιστών, ματαιώνοντας τελικά την κατάληψη του ξενοδοχείου, οι δε 70 περίπου ξένοι δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτες που παγιδευτήκανε μαζί με εκατοντάδες άλλους τουρίστες και γυναικόπαιδα, ζούσαν από τη μια στιγμές δραματικής αγωνίας και κινδύνου για την ίδια τη ζωή τους, και από την άλλη τρέχανε στους διαδρόμους του ξενοδοχείου για να αποθανατήσουν με τους κινηματογραφικούς φακούς, τα φλάς και τα μαγνητόφωνά τους σκηνές σαν κι αυτή, όπου ο ηρωικός μαχητής της Εθνοφρουράς, χτυπημένος βαριά, αιμορροεί με την παγερή έκφραση του θανάτου στο πρόσωπο. Ήταν συχνά, εύστοχα και αποτελεσματικά και είχαν καταρρύψει ήδη αριθμό τουρκικών αεροπλάνων.
Η μια μετά την άλλη, οι λυσσώδεις επιθέσεις των Τούρκων σε ολόκληρη τη γραμμή του μετόπου αποκρουστήκανε από τους υπερασπιστές των ακριτικών περιοχών και τελικά οι Τούρκοι μπροστά στη σφοδρή αντίσταση που συνάντησαν αναγκαστήκανε να εγκαταλείψουν μια τελευταία προσπάθειά τους να καταλάβουν τα βόρεια προάστια Νεάπολη, Ομορφίτα και Τράχωνας και το έβαλαν στα πόδια. Καθυστερημένο, όπως ήταν φυσικό, μέχρι που να μεταφερθούν τα στοιχεία των πυροβολαρχιών του, το βαρύ πυροβολικό Βεληνικούς μέχρι 25 χιλιόμετρων, με τη χάρη της Αγίας Βαρβάρας, που κατ' από άλλες περιστάσεις θα είχε θαυματουργήσει ως τώρα εναντίον των εισβολέων, ανάλαβε και αυτό τη δράση που θα έπρεπε να είχε αναλάβει από την πρώτη στιγμή της εισβολής. Το σφυροκόπημα δηλαδή του τουρκικού θύλακα μέχρι τις περιφές του Αγίου Ιλαρίωνα, για να παρεμποδίσει τη ρήψη άλλων αλεξιπτωτιστών ή τη μεταφορά νέων δυνάμεων με ελικόπτερα και για να υποστηρίξει την επιθετική ενέργεια των καταδρομέων και της Ελβίκ. Πυροβολαρχία! Εδώ 14! Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, πρώτης ημέρας της εισβολής, είχαν κατεληφθεί οι περισσότεροι τουρκοκυπριακοί θύλακες και η επέλαση της Ελβίκ κατά του θύλακα Λευκωσίας, που άρχισε από το στρατόπεδό της, ήταν πραγματικά μια αστραπιαία εξόρμηση που απόδειχνε περίτρανα τι μπορούσε να επιτευχθεί αν όλα γίνονταν έγκαιρα και αποφασιστικά. Θυελώδης και ηρωική η Ελβίκ, στην επέλασή της από το στρατόπεδό της, εξουδετέρωσε και υπερφαλάγγισε την αντίσταση στο πρώτο τουρκικό χωριό Κανλή και από εκεί έφτασε στο Κιόνελι, στο άντρο αυτό της τουρκικής δύναμης. Εκεί, στην έφοδό της, η Ελβίκ συνέτριψε σε μια από τις φοδρότερες μάχες του πολέμου αυτού, την Τουρδίκ, της οποίας ο διοικητής συνταγματάρχης Βεζίρογλου σκοτώθηκε, κατ' άλλους αυτοκτόνησε. Όταν δε με την επέμβαση ισχυρής δύναμης Τούρκων αλεξιπτωτιστών, η σύγκρουση εξελίχθηκε σε άγρια και αιματηρή μάχη εκ του Συστάδιν και τα επίλεκτα Μεχμετζίκ εγνώρισαν τη λάμψη της ελληνικής ξυφολόγης και η Ελδίκ ευάδιζε να ασυγκράτητη προς το ορτάκιο γιου για να αποκόψει τον τουρκικό θύλακα στα δυο, όπως αφηγείται Αμερικανός δημοσιογράφος αυτόπτης μάρτυρας, ρίγος θανάτου κατέλαβε τον περιβόητο Ραούφ Ντεγκτάς, που με δραματική εκκλησή του ζητούσε από τον άβαρχο του τουρκικού αποβατικού στόλου να σταλεί ελικόπτερο για να εγκαταλείψει με την οικογένειά του τον τουρκικό τομέα Λευκωσίας. Γενναία και ηρωικά πολέμησαν επίσης τον Τούρκο εισβολέα στην ακτή οι δυνάμεις πεζικού και βαρέων όπλων της Εθνοφρουράς κάτω από αμήλικτο σφυροκόπημα της τουρκικής αεροπορίας, ενώ τα αντιεροπορικά αποδειχτήκανε ιδιαίτερα εύστοχα και αποτελεσματικά εναντίον των τουρκικών αεροπλάνων.